Τον Οκτώβριο του 2022 βγαίνουν στον αέρα οι πρώτε ραδιοφωνικέ εκπομπέ του φοιτητικού ραδιοφώνου Βόλου. Ο φοιτητή Βασίλης Μπαστούνά καταφέρνει να υλοποιήσει την ιδέα που έχει δημιουργώντα το διαδικτυακό ραδιόφωνο FRS Βόλου. Το καλοκαίρι του 2022 είχα την ιδέα για το σταθμό. Ε, είχα δει κάποιου ραδιοφωνικού σταθμού από φοιτητέ άλλων πόλεων τη χώρα και έτσι αποφάσισα κι εγώ. Επειδή ασχολούμαι ερασιτεχνικά με τη δημιουργία ιστοσελίδων, να δημιουργήσω κάτι αντίστοιχο στο Βόλο, καθώ δεν υπήρχε κάτι ενεργό εκείνη την περίοδο. Άρχισα λοιπόν να το διαμορφώνω σιγά-σιγά και με... μετέπειτα άνοιξα τι αιτήσει. Που μπόρεσαν οι φοιτητέ να ε, πάρουν εκπομπέ στο σταθμό μα. Στην αρχή του εγχειρήματο υπήρξαν αμφιβολίε ω προ την υλοποίησή του. Ωστόσο, ο Βασίλη πίστεψε στεναρά στην ιδέα του και τελικά τα κατάφερε. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή και εγώ και ο στενό μου κύκλο είχαμε αμφιβολίε σχετικά με την ανταπόκριση που θα έχει μια τέτοια ιδέα. ...παρόλα αυτά, επειδή το πίστευα πάρα πολύ και ήμουνα σχεδόν σίγουρο ότι μπορώ να το κάνω και να τα καταφέρω, ε, το δημιούργησα και από ό,τι φάνηκε και από την πρώτη φορά που άνοιξα τις αιτήσει, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση καθώς 10 εκπομπές δημιουργήθηκαν μέσα στο πρώτο 24ωρο που είχαν ανοίξει αιτήσει και πλέον έχουν αυξηθεί και θα συνεχίζουν να αυξάνονται. Σήμερα την ομάδα του FRS Βόλου απαρτίζουν περισσότεροι από 25 ερασιτέχνε ραδιοφωνική παραγωγή, ενώ στον διαδικτυακό αέρα βγαίνουν περισσότερε από 15 ραδιοφωνικέ εκπομπέ. Σήμερα έχουμε 15 ραδιοφωνικέ εκπομπέ με 25 παραγωγού φοιτητέ από όλα τα πανεπιστήμια του Βόλου, από όλε τι σχολέ. Έχουμε πάρα πολλές θεματικές, κοινωνικού, αθλητικού, ψυχολογικού περιεχομένου, με πάρα πολλές κατηγορίες και έτσι μπορεί ο κάθε φοιτητή ή όποιος θέλει να μπει στη σε σελίδα μας, να δει την περιγραφή της κάθε εκπομπής και να επιλέξει ό,τι εκείνον τον, του αρέσει για να παρακολουθήσει. Το εγχείρημα των φοιτητών αγκαλιάστηκε και η ανταπόκριση είναι μεγάλη. Η ανταπόκριση υπάρχει και επειδή έχουμε στατιστικά, βλέπουμε ότι εβδομαδαία έχουμε γύρω στις χίλιε μοναδικές συσκευέ κάτι το οποίο μεταφράζεται σε σε παραπάνω άτομα, καθώ από μια συσκευή μπορούν να ακούν και παραπάνω από ένα άτομα. Το φοιτητικό ραδιόφωνο όμω έχει και κοινωνικό χαρακτήρα. Βασικό μου στόχο από όταν δημιούργησα το σταθμό ήταν να έχουμε και κάποιε εκδηλώσει κοινωνικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Ήδη έχουμε πραγματοποιήσει δύο ραδιομαραθώνιου που βοηθήσαμε την ΕΛΕΠΑΠ Βόλου και πήγαν πάρα πολύ καλά από ό,τι μα είπαν και οι ίδιοι. Πραγματοποιήσαμε. Την πρώτη εθελοντική αιμοδοσία μα σε συνεργασία με την κινητή μονάδα αιμοδοσία του Νοσοκομείου του Βόλου, η οποία πήγε και αυτή πάρα πολύ καλά, και εύχομαι να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα παρόμοια event. Στο άμεσο μέλλον. Η Ευδοξία Λογοθέτη κάθε Τετάρτη λέει στου ακροατέ τη: Βάλε καφέ να τα πω. Παίζει τι μουσικέ που τη αρέσουν και μιλά ελεύθερα. Το ραδιόφωνο σαν ραδιόφωνο μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε σκέφτηκα εφόσον είναι και κάτι φοιτητικό, θα είναι πιο ελεύθερα τα πράγματα, θα μπορούμε να λέμε περισσότερο αυτά που σκεφτόμαστε χωρί να ε, έχουμε κάποια θέματα. Οπότε αυτό πήρα την πρωτοβουλία, έστειλα το μήνυμα. Και ξεκίνησε η εκπομπή. Επιθυμία του Βασίλη είναι ακόμα και όταν αποφυτίσει το ραδιόφωνο να συνεχίσει τη λειτουργία του. Θέλω οπωσδήποτε ο σταθμό να συνεχίσει, καθώ έχουμε δημιουργήσει κάτι πολύ όμορφο και το έχουν αγκαλιάσει και οι φοιτητέ. Οπότε σίγουρα θα επιλέξω μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να το συνεχίσει αυτό και να το κάνει και καλύτερα για από μένα, μακάρι. Γιατί εγώ, μάλλον το καλοκαίρι, επειδή βρίσκομαι στο τέλο των σπουδών μου, ίσω αποχωρήσω από το βόλο αλλά σίγουρα θα ήθελα η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί και να τη βλέπω να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Εννοείται, θα ήθελα να συνεχιστεί και μακάρι να μπορέσουμε, ακόμα και αν ο Βασίλης αποχωρήσει, να το συνεχίσουμε το ίδιο και καλύτερα.